Μιλάμε για την δεύτερη συνεχόμενη νύχτα σουοδρών ταραχών στη Βαρκελόνη, βεβαίως. Είναι 2 χρόνια από το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία. Αυτό φαίνεται, αυτή η επέτειος φαίνεται ότι σφραγίζεται με σφοδρές συγκρούσεις στο κέντρο της Βαρκελόνης. Μιλάμε για χιλιάδες άτομα, όπως μεταδίδουν εικόνες έχουμε τα από διεθνή εκεί, πρακτορία. Βλέπουμε εικόνες από το σημείο, βλέπουμε τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είναι αρκετά ισχυρές, έχουν συγκρουστεί με τους διαδηλωτές σε βίαιες διαδηλώσεις. Οι διαδηλωτές πέταξαν κουτιά, αντικείμενα, φωτοβολίδες κατά των αρχών. Οι αστυνομικοί απάντησαν με χτυπήματα, με πτυσσόμενα γκλόπς, ενώ προσπαθούσαν να κρατήσουν τους δρόμους της πόλης ανοιχτούς από τους διαδηλωτές που προσπαθούσαν να τις κλείσουν. Το ίδιο προσπάθησαν να κάνουν οι διαδηλωτές και με τους σιδηροδρομικούς σταθμούς στην πόλη. Χιλιάδες λοιπόν οι άνθρωποι που διαδηλώνουν υπέρ των 9 αυτονομιστών οι οποίοι καταδικάστηκαν χθες, και φυσικά για ένα ζήτημα το οποίο μέχρι και σήμερα αποτελεί και κέριο πολιτικό ζήτημα για τη χώρα, και ο διάλογος δεν έχει σταματήσει και αντιπαράθεση. Οι ηγέτες των αυτονομιστών συνεχώς διαμηνύουν Ιβόνη, ότι θα πετήσουν δεύτερο δημοψήφισμα.